Πάμε στην καλεσμένη μας, κυρία Άννα Ασλανίδη, είναι υποψήφια στο δυτικό τομέα Αθηνών με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, με την ΟΚΔΕ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ασλανίδη. Καλημέρα και σας ευχαριστώ που ακροατήσατε. Καλημέρα σας. Μιας και συζητούσαμε για τις κυρώσεις στη Ρωσία, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει το κόμμα σας. Φυσικά. Ναι, καταρχάς το συγκεκριμένο θέμα, όπως και οι εξελίξεις γύρω από το θέμα με την Τουρκία, γενικά του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ουσιαστικά στον πυρήνα του βρίσκεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και τη Ρωσία φυσικά, και η προσπάθεια από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν και να την περικυκλώσουν, και φυσικά τις δευτερευόντες να περιορίσουν και τη Τουρκία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι τελευταίες έτσι εξορίξεις. Αν άκουσα καλά, μάλλον κάτι τέτοιο συζητούσατε και πριν, των πολυεθνικών έτσι και των ντόπιων καπιταλιστών στην ευρύτερη περιοχή και το θέμα που έχει ανοίξει με την ΑΟΣ τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, εμείς απέναντι σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις σε τίποτα δεν πρόκειται να ωφελήσουν τον ελληνικό λαό, ίσα ίσα με όποιο τρόπο και να εκφράζεται αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Απειλούμαστε με οικολογικές καταστροφές και φυσικά με την απειλή του πολέμου, γιατί όλες αυτές έτσι οι εξελίξεις γίνονται μοχλός για την όξυνση των ανταγωνισμών και των πολεμικών κινδύνων. Υπάρχει ένα τεράστιο κόστος για την ελληνική εργατική τάξη, θηριώδεις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δαπάνες, ακόμη μεγαλύτερη αντιδημοκρατική αναδίπλωση, χτύπημα των δημοκρατικών ελευθεριών και στο όνομα έτσι, των υποτιθέμενων εθνικών κινδύνων που συνεχώς έτσι παρουσιάζονται κτλ. Και φυσικά η απειλή, το ανέφερα και πριν, για πολεμικές περιπέτειες, που θα ήταν έτσι και μια συντριπτική ήττα για όλους τους λαούς της περιοχής. Συνεπώς, η άποψή σας, η ανάγνωσή σας για τα πράγματα στην περιοχή είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την Ελλάδα από την τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα. Κίνδυνος υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις θεστικές τάξεις και την ελληνική και την τουρκική τάξη για το ελληνικό εργατικό κίνημα και για τους λαούς έτσι της τριγύρω περιοχής. Απλά εμείς λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα υπέρ τέλος πάντων των λαών, υπέρ των εργαζομένων, που μπορεί να διαχειριστεί κατάλληλα τον ενεργειακό πλούτο, όπως και κάθε πλούτο, που μπορεί εν τέλει να δώσει έτσι μια ορθολογική χρήση με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, δηλαδή με την εργατική τάξη στην εξουσία, να διώξει έτσι τον αστικό και μνημονιακό συρβετό και να μπορέσει να επιβάλλει τις ανάγκες. Με όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Διαβάζω από μια χθεσινή ανακοίνωσή σας σχετικά με το πρόγραμμά σας και η πρότασή σας μεταξύ άλλων μιλά για ένα αντίστροφο μνημόνιο ενάντια σε όλους αυτούς που μας βοήθησαν, όπως λέτε, στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το αντίστροφο μνημόνιο, κυρία Ασλανίδη, σε ό,τι αφορά την οικονομία? Το αντίστροφο μνημόνιο σημαίνει καταρχήν ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται εντός ευρωζώνης, ή θα είναι ένα αντίστροφο μνημόνιο με τη χώρα εκτός ευρωζώνης, και αν ναι, σε τι κατεύθυνση? Βέβαια. Καταρχάς, πριν σας απαντήσω σε αυτό, δύο λόγια μόνο. Εμείς σε αυτές τις εκλογές, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να γυρίσουν την πλάτη τους στα τεχνητά διλήμματα που ξαναμπαίνουν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, παρά την τεράστια πτώση και συντριβή που είχε στις ευρωεκλογές, και να στηρίξουν αυτή τη φορά δυνάμεις που πραγματικά μιλάνε στο όνομα των εργαζομένων, που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, μια αριστερά όχι στα λόγια και στις κάλπες, αλλά στον δρόμο και στους αγώνες. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό, δηλαδή, το αντίστροφο μνημόνιο? Μια πολιτική επαναστατική. Δηλαδή. Ένα πρόγραμμα σωτηρίας, ναι. Αντίστροφο μνημόνιο, όταν λέμε, εννοούμε απέναντι στους λίγους καπιταλιστές, τραπεζίτες και πολιτικά επιτελεία που πλούτησαν πάνω στη δική μας φτώχεια και μιζέρια. Πρώτον, πάλι για την αποκατάσταση και διεύρυνση όλων των δικαιωμάτων μας. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, επιτρέψτε μου λίγο, επειδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο λόγω ραδιοτηλεοπτικού, βοηθήστε και εμάς λίγο να κάνουμε συζήτηση και να ακούσει ο κόσμος τη θέση σας. Βέβαια, με ένα σχέδιο αγώνων. Καταρχάς, πώς θα γίνει αυτό, μου λέτε? Εντός ευρωζώνης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Μάλιστα. Με διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, στην πορεία για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης των εργαζομένων που θα είναι δημοκρατική, ριζοσπαστική και σοσιαλιστική. Με δικό μας νόμισμα ή να συνδεθούμε με το δολάριο? Με εθνικό νόμισμα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την οικονομία. Με διαγραφή του χρέους όμως ταυτόχρονα, για να μπορέσει έτσι η οικονομία
να σταματήσει να αιμορραγεί. Με ποιον θα διαπραγματευτείτε τη διαγραφή του χρέους, κυρία Σκανίδη? Θα σας απαντήσω αμέσως. Δεν διαπραγματεύει τη διαγραφή του χρέους, επιβάλλεται τη διαγραφή του χρέους μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Και η τραγωδία με το ΣΥΡΙΖΑ το επιβεβαιώνει αυτό πεντακάθαρα, ότι δεν υπάρχουν μισόλογα και διαπραγματεύσεις, υπάρχουν μόνο σκληρές ταξικές και αγωνιστικές λύσεις. Οπότε λοιπόν η διαγραφή του χρέους συνοδεύει τη βαριά φορολογία στο κεφάλι του στους πλουσίους, δηλαδή τις εθνικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση με εργατικό έλεγχο στους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα που έχουν σε σεντούκια και σε φορολογικούς παραδείσους πλούσιοι και καπιταλιστές, για να ξαναβάλουμε μπρος την παραγωγή και να καταπολεμήσουμε την ανεργία, με ένα δημοκρατικό σχεδιασμό, με παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις, με μείωση των ωρών εργασίας, σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους κτλ. Άρα, να και πω κάτι. Τέλος, ποιος θα τα επιβάλλει όλα αυτά, επειδή με ρωτήσατε? Μία κυβέρνηση των εργαζομένων. Εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να πραγματοποιηθούν μέσα από τις εκλογές, μέσα ειδικά από το αστικό κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια άλλη δομή της εξουσίας που θα στηρίζεται και θα πατάει πάνω στους αγώνες και την οργάνωση των εργαζομένων. Άρα συμφωνείτε, επιτρέψτε μου λίγο, συμφωνείτε με την επιστολή 18 ατόμων που ανήκουν σε 11 οικογένειες δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ, που λένε στην ουσία ζητούν αύξηση του φόρου που πληρώνουν? Θα έπρεπε κάτι αντίστοιχο να γίνει και από τους, και από τις εύπορες οικογένειες στην Ελλάδα? Μια κυβέρνηση της ΟΚΔΕ θα συμφωνούσε με αυτό? Θα καθόταν στο τραπέζι δηλαδή με τις μεγαλύτερες οικογένειες εδώ, αν έκαναν το ίδιο? Καταρχάς, αυτή η επιστολή, μιας που την αναφέρετε, είναι μια κραυγή απελπισίας και αγωνίας αυτών των οικογενειών που λέτε, που ενώ τα προηγούμενα χρόνια θησάβριζαν πάνω στη δυστυχία, τη φτώχεια και τη μιζέρια των εργαζομένων, τώρα καταλαβαίνουν πως η κατάρρευση του συστήματός τους είναι πάρα πολύ κοντά και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Εμείς τέλος πάντων λέμε ναι στην αύξηση της φορολογίας στο κεφάλαιο, αλλά δεν μιλάμε απλά για μια διαπραγμάτευση. Εμείς μιλάμε οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί να πάρουν όλο τον πλούτο που λιμνάζει από τους φουσκωμένους λογαριασμούς αυτών των οικογενειών, των καπιταλιστών κτλ., για να μπορέσει να τον ρίξει ξανά στην παραγωγή και με την εργατική τάξη στην εξουσία να μπορέσει να την ξανακινήσει. Δεν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση. Έτσι, καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να υπάρξει με καπιταλιστές, με τέλος πάντων αυτές τις ελίτ, με τα πολιτικά τους επιτελεία που οδήγησαν την κατάσταση εδώ και το μόνο που ξέρουν να λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μνημόνια, μνημόνια και κοντραμνημόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σλανίδη. Και κάτι τελευταίο μόνο πριν κλείσουμε. Έχουμε θέμα ραδιοτηλεοπτικού διασάλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία από μας, κυρία Ανάσλανίδη, υποψήφιος ειδικού τομέα Αθηνών με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος.